Εδώ είμαστε ξανά, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε μία ακόμη συνέντευξη μετά την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. Απάντησε και στο ερώτημα αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, αν θα είναι υποψήφιος για υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στο νομό Ιωαννίνων. Πάμε τώρα σε μία άλλη υποψηφιότητα. Αυτή τη φορά για την περιφέρεια Επίρου. Έχει ήδη κατατεθεί. Ο κύριος Λάμπρος Γεωργόπουλος είναι στο στούντιο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Υποψήφιος Περιφερειάρχης. Καλό πρωινό. Καλημέρα, κύριε Γκότζο. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το βήμα που μου δίνετε. Και καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους ακροατές. Μάλιστα. Θα ήθελα για τους ακροατές και τις ακροατές να συστηθείτε λίγο, να πείτε δύο λόγια για την πορεία σας έτσι μέχρι τώρα, πριν θέσετε υποψηφιότητα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Να διευκρινίσω κάτι, δεν έχει κατατεθεί υποψηφιότητα γιατί νομικά κατατεθεί αρκετά. Έχει κατατεθεί, λέω, δημόσια. Δημόσια, ναι. Έχει ανακοινωθεί. Να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Μπορεί οποιοδήποτε να αναζητήσει όλο μου το βιογραφικό, όλες οι πληροφορίες για εμένα στο διαδίκτυο, όλες μου οι συνεντεύξεις, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, αναφορές. Νομίζω ότι η δραστηριότητά μου είναι, είμαι οικονομολόγος στο επάγγελμα. Οι σπουδές μου είναι πάνω στο αντικείμενο του management και θα προτιμούσα να απαντήσω σε ερωτήσεις παρά να κάνω αυτοαναφορές. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για ποιο λόγο θελήσατε να είστε υποψήφιος για την περιφέρεια ή Ήπειρο, κύριε Γεωργόπουλε? Κοιτάξτε, θα σας πω, μας δίδασκαν στο Πανεπιστήμιο ότι ο ερασιτεχνισμός προσκαλεί τον ανταγωνισμό. Όταν κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, γενικότερα το λέω αυτό, είναι σαν να στέλνει μια πρόσκληση σε άλλους ανθρώπους να τον αντικαταστήσουν. Εδώ, στην περιοχή, ζω στην περιοχή, την πονάω την περιοχή, έχω ασχοληθεί, όχι, ποτέ δεν είχα κάποια υποψηφιότητα, έχω ασχοληθεί και με τη δημόσια διοίκηση και με τον ιδιωτικό τομέα και βλέπω ότι ο τόπος πονά. Βλέπω ότι υπάρχει μια κόπωση, μια κούραση και είναι κρίμα για τους ανθρώπους της περιοχής, ενός παύλου του τόπου, να βρίσκονται υπό αυτή την κατάσταση. Αυτό ήταν και το μεγάλο κίνητρο για εμένα να ασχοληθώ. Βλέπω τεράστια προοπτική και βλέπω μια μέτρια, στη σημερινή εποχή, έως κακή διαχείριση του τόπου. Μάλιστα. Το ερώτημα που μου έρχεται με αφορμή αυτό που είπα το τελευταίο, αν και θέλω μια πιο διεξοδική συζήτηση, είναι το εξής. Δηλαδή, εσείς ποντάρετε την κακή διαχείριση που υπάρχει μέχρι στιγμής, η δική σας εκτίμηση είναι απόλυτα σεβαστή, ή στο ότι εσείς έχετε να προσφέρετε κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο? Συνδυασμός. Εννοείται ότι έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση για τη διαχείριση της περιοχής. Θεωρούμε ότι ο τόπος είναι αναξιοποιητός. Οι άνθρωποι που ζουν πάνω στην περιοχή, στην Ήπειρο, δεν παίρνουν αυτό που τους αρμόζει, δεν έχουν τις υπηρεσίες που τους αρμόζει, δεν έχουν την οικονομική κατάσταση που θα έπρεπε να υπάρχει και ζούμε στο 2023. Θεωρούμε ότι ο τόπος έχει μείνει πίσω. Και σίγουρα έχουμε φρέσκες ιδέες, είμαστε νέοι άνθρωποι, συγκριτικά έχουμε τελείως διαφορετικές δεξιότητες, τελείως διαφορετική τεχνογνωσία και προσέγγιση των πραγμάτων. Θέλετε να προσδιορίσετε ποια είναι τα βασικά αρνητικά της σημερινής περιφερειακής αρχής και της πορείας της τα τελευταία χρόνια? Θα πω πρώτα απ' όλα, κύριε Γκότζο, στις αρχές μας είναι ότι θεωρούμε ότι δύο θητείες είναι αρκετές οποιονδήποτε άνθρωπο να δείξει το έργο του και να κάνει πράγματα. Εδώ συζητάμε για μια περιφερειακή αρχή που έχει ήδη τρεις θητείες, πάει για την τέταρτη, και πριν από αυτό υπήρχαν ήδη δύο θητείες στον ανώτερο βαθμό που υπήρχε τότε στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ήταν η Ερετή Νομαρχία. Μιλάμε για 5 θητείες, μιλάμε για 20 συν χρόνια. Η περιοχή συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της Ελλάδας. Μόνο αυτό είναι ενδεικτικό. Αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν θα ήμασταν οι φτωχότεροι κάτοικοι στην Ελλάδα και μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό κατευθείαν χτυπάει καμπανάκι αλλαγής. Είναι στις βασικές μας αρχές, θεωρώ ότι, όχι, δεν είναι ότι θεωρώ, είναι δεδομένο ότι τα αναπτυγμένα κράτη βάζουν όριο θητείων. Η Αμερική, η Αυστραλία, λένε δύο θητείες. Σε όλα τα, στην Αμερική, είτε ο πρόεδρος της χώρας είτε οι κυβερνήτες, δεν μπορεί κάποιος να είναι πάνω από δύο θητείες. Γιατί είναι, αλλά προς τον καθεστωτισμό. Ναι, αλλά τον εξέλεξε τον κύριο Καθημάνη ο κόσμος της Ηπείρου. Δηλαδή, τον εξέλεξε. Ναι, ξέρει αυτά που είπατε πόσα χρόνια έχει, αλλά τον εξέλεξε. Ναι. Έχετε δίκιο, αλλά μιλάμε για ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Μια εκλογή μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και μια άνηση εκλογή.
Γιατί και ο δικός μου αγώνας αυτή τη στιγμή και ο δικός μας μάλλον αγώνας είναι ένας απόλυτα άνισος πόλεμος. Γιατί όταν κάποιος είναι σε θέση εξουσίας, διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, ναι, διαχειρίζεται ανθρώπινο δυναμικό, έχει τη σχέση με τα μέσα, ξεκινάει από απόλυτα πλεονεκτική θέση. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον σαν εμένα και γι' αυτό άλλωστε κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχαν ιδιαίτερες υποψηφιότητες στο παρελθόν. Ναι. Γιατί ο κόσμος ξέρει ότι υπάρχει τρομερή δυσκολία σε αυτό το εγχείρημα. Ναι. Όμως αυτό δεν μας πτωεί, είμαστε αισιόδοξοι και θεωρούμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι μια χρονιά αλλαγής σελίδας για την Ήπειρο. Ναι. Ένα ερώτημα που έχω την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει στη σκέψη των συμπολιτών μας σε όλη την Ήπειρο είναι το εξής. Το λέω αποστευτικά, κύριε Γεωργόπουλε. Τι καινούριο θα φέρει αυτός ο Λάμπρος Γεωργόπουλος και θέλει να είναι υποψήφιος? Έχουμε. Το λέω απλά ίσως το έχετε ακούσει και εσείς μπορεί να σας το ρωτήσουν. Τι θέλετε εσείς, τι καινούριο θα φέρετε? Θα δώσουμε την επιλογή στον κόσμο. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε μια απόλυτα διαφορετική, μπορώ να πω και σε λεπτομέρειες, ανατομέα. Τουρισμός. Προσβασιμότητα. Μιλάμε για τουρισμό όταν δεν υπάρχει προσβασιμότητα. Όταν στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων δεν πετάει καμία εταιρεία. Όταν έχουμε δύο πτήσεις για Αθήνα και αυτές πανάκριβες. Είδατε τι συνέβη στην Πρέβεζα με το αεροδρόμιο και τι ανάπτυξη πήρε η Πρέβεζα μόνο και μόνο που, που στο αεροδρόμιο ανεβαίνουν συνέχεια τα νούμερα, έρχεται περισσότερος κόσμος. Αθλητικές υποδομές. Συζητάμε για ένα κλειστό γυμναστήριο, δώσαμε ήδη 3 εκατομμύρια ευρώ για τα σίδερα. Πού είναι οι αθλητικές υποδομές του νομού? Της περιφέρειας, όχι μόνο του νομού. Να συγκρίνουμε με άλλες περιφέρειες. Ο Βόλος, κύριε Γκότζο, προχθές υποδέχτηκε, διάβαζα, εκτιμόμενα έσοδα από 3 αγώνες, 1 εκατομμύριο ευρώ στην πόλη. Ο Βόλος έχει ένα γήπεδο πολύ μεγάλο. Ποιο είναι το δικό μας το πανηγυρωτικό? Υποδομές, οδικές υποδομές. Η σύνδεση της Πρέβεζας. Η Πρέβεζα είναι μια απομονωμένη περιοχή με την Ιωνία. Άκουγα χθες τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη σε Πρεβεζάνικο αντίστοιχο ραδιοφωνικό σταθμό και λέει κακή τύχη από το 2007. Εμείς δεν πιστεύουμε στην κακή τύχη. Πιστεύουμε στις ικανότητες των ανθρώπων και δεν μπορούμε να αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη. 15 χρόνια πουθενά σύνδεση της Ιωνίας με την Πρέβεζα. Περνάμε μέσα από τη Φιλιππιάδα. Επικίνδυνοτητα στο μεγαλείο της. Πρέπει να γίνει κάποιο ατύχημα δηλαδή για να αναδειχθούν αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Οικονομικά, ναι, συγγνώμη τώρα. Ναι. Η περιοχή είναι απόλυτα φτωχοποιημένη. Αποκέντρωση. Δημογραφικό. Ερημοποίηση των χωριών. Παραδείγματος χάρη σε αυτό, τι φταίει η περιφέρεια? Έπρεπε να τρέξει ειδικά προγράμματα. Μάλιστα. Ειδικά προγράμματα. Κύριε Γκότζο, πήγα στην Ιγουμενίτσα και εγώ θα σας πω βιωματικές εμπειρίες. Ήμουν στην Ιγουμενίτσα προχθές και ήταν σοκαριστικό. Πολύ μεγάλο. Είχε κίνηση, ήταν ανάμεσα στην πρωτοχρονιά και στα φώτα και δεν έβλεπε κάποιος άνθρωπο κάτω των 40 ετών. Ξεκινάμε να κάνουμε περιοδίες στα χωριά και ξέρετε τι μας λένε. Βέβαια, το ξέρουμε τον τόπο. Ναι. Μην πάτε πουθενά, δεν υπάρχει τίποτα άνοιχτο. Από καφενεία. Δεν νοείται η περιφέρεια να μην διεκδικεί από το κεντρικό κράτος. Δεν νοείται το καφενείο στη Βούρπιανη, στο Χρυσοχώρι, στο οποιοδήποτε χωριό να έχει 24% ΦΠΑ και ΤΕΒ. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Θα κλείσει. Το καφενείο που είναι. Είναι ένα ζωντανό οργανισμό πολύ χρήσιμο για τα χωριά. Και συγγνώμη που ένα άλλο μην το ξεχάσω, ότι θα έπρεπε να τρέξουν προγράμματα αποκέντρωσης. Ζούμε σε μια χώρα υδροκέφαλη. Πόσο πληθυσμό θα φτάσει η Αθήνα, γιατί όλα να είναι στην Αθήνα? Δεν έπρεπε να διεκδικηθούν πράγματα προς εδώ? Στην εποχή της τεχνολογίας, εμείς θα διεκδικήσουμε. Και όχι μόνο θα αποκεντρώσουμε από την Αθήνα προς την Ήπειρο, θα αποκεντρώσουμε και από την Ήπειρο, στην ίδια την Ήπειρο. Υπάρχει ανισοκατανομή. Yeah. Η Άρτα είναι πάρα πολύ πίσω. Ειδικά προγράμματα να έρθουν οι άνθρωποι, να ζήσουν στα χωριά. Κίνητρα, να τους δώσουμε. Να καταγράψουμε. Yeah. Κύριε Γεωργόπουλε, θα σας ρωτήσω ευθέως, πολιτικά πού ανήκετε? Και κομματικά, αν θέλετε. Ναι. Κύριε Γκότζο, εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι είμαι άνθρωπος της ελεύθερης αγοράς, είμαι άνθρωπος φιλελεύθερος και είμαι υπέρ του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Δηλαδή, υπάρχουν κοινωνικές ευαισθησίες, πιστεύω σε ένα μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος. Δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή. Τώρα, με βάση τη συμπερασμό, επειδή έχει την ιδιότητα του οικονομολόγου. Ναι. Θα τον κρατήσω αυτόν τον χρόνο, θα κρατήσουμε παράταση για αυτό που θα σας ρωτήσω, ότι δεν αφορά την αυτοδιοίκηση και την υποψηφιότητά σας. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του φιλελεύθερου και του νεοφιλελεύθερου? Ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένας όρος, είναι ένας ετεροπροσδιορισμός. Δεν υφίσταται νεοφιλελευθερισμός κατά τη γνώμη μου. Αν δείτε στην ιστορία του νεοφιλελευθερισμού και στο πέρασμα των χρόνων, να βάλουμε δύο διαστάσεις, τον χρόνο και τον τόπο. Έχει διαφορετικές ερμηνείες.
Στην Αμερική ο φιλελεύθερος είναι ο αριστερός. Είναι ανάποδα από ό,τι θεωρούμε φιλελεύθερος στην Ελλάδα. Ο νεοφιλελευθερισμός και οι ακροατές που μας ακούνε και έχουν όρεξη, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και πολύ καλή ερώτησή σας, ας ψάξουν την ιστορία του φιλελευθερισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Είναι ένας ετεροπροσδιορισμός που δίνουν και δεν, κατά τη γνώμη μου δεν έχει κάποια υπόσταση. Δηλαδή χαρακτηρίζουν κάποιους νεοφιλελεύθερους, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σαφές ιδεολογικό πλαίσιο γύρω από τον νεοφιλελευθερισμό. Ο Φρίντμαν για εσάς τι είναι? Κοιτάξτε, τώρα υπήρχαν διάφοροι. Θα κρατήσω παράταση. Ας κρατάμε. Δεν έχω πρόβλημα. Θα μιλήσουμε για την αυτοδιοίκηση. Απλώς επειδή είστε και οικονομολόγος και. Ναι, υπάρχουν διάφοροι θεωρητικοί των οικονομικών. Κανείς είναι μια επιστήμη πολυσύνθετη, πολυδιάστατη. Έχει μέσα τις πολιτικές επιστήμες, μαθηματικά, κοινωνιολογία, ψυχολογία, επιχειρηματικότητα. Οπότε δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ή το σωστό μπορεί σήμερα να φαίνεται σωστό, μετά από κάποιο καιρό να φαίνεται να αποδειχθεί ότι είναι λάθος. Ζούμε σε ένα απόλυτα δυναμικό περιβάλλον, η κοινωνία είναι από μόνη της δυναμική και όλοι αυτοί οι θεωρητικοί φιλόσοφοι νομίζω ότι όλοι βάλαν το, ας το δούμε θετικά, ότι βάλαν το δικό τους λιθαράκι στην βελτίωση της κοινωνίας. Λοιπόν, γυρνάμε ξανά στην υποψηφιότητά σας. Είναι μια υποψηφιότητα αυτοδιοικητική, είναι μια υποψηφιότητα η οποία ενέχει μέσα και πολιτικά χαρακτηριστικά, είναι μια τεχνοκρατική υποψηφιότητα, γιατί είστε και management και οικονομολόγος. Ναι, είναι μια υποψηφιότητα για το καλό του τόπου. Μάλιστα. Είναι μια υποψηφιότητα που κατά τη γνώμη μου είναι αναγκαία και είναι επιτακτική η ανάγκη της αλλαγής. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και στον κόσμο. Θέλουμε να μας δώσει την ευκαιρία να δει μια τελείως διαφορετική διαχείριση της περιοχής. Από τα απλά πράγματα μέχρι την πολύ σημαντική διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Αυτή τη στιγμή η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι σχεδόν λαιλατείται το δημόσιο χρήμα. Δεν μπορεί, δηλαδή υπάρχουν έργα, κύριε Γκότζο, τα οποία δεν έχουμε δει ποτέ, οι ιεράρχες των έργων. Γιατί γίνεται το Α και όχι το Β? Πόσο κοστίζουν? Εμείς θα τα παρουσιάσουμε αυτά στην πορεία, να ξέρει ο κόσμος. Γιατί οι άνθρωποι που διοικούν, γενικότερα το λέω, ποντάρουν στην αδράνεια, ποντάρουν στην άγνοια του κόσμου. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι 37 εκατομμύρια ευρώ κόστησαν οι πολιτιστικές διαδρομές του διαζώματος του κυρίου Μπένου σε συνεργασία με την περιφέρεια Πύρου. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? 37 εκατομμύρια ευρώ. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι βλέπω ανακοινώσεις έργων 1 και 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ για κυκλικούς κόμβους. Αγαπάμε τους κυκλικούς κόμβους, εννοείται. Αλλά σε λογικά πλαίσια. Και επίσης. Έχετε δηλαδή την άποψη ότι κάποιος κυκλικός κόμβος στην περιφέρεια δεν ήταν χρήσιμο, παραδείγματος χάρη στην Εθνική Οδό. Στην Εκκιοσάρια. Θα σας πω, δεν υπάρχει λογική να υπάρχουν δύο κυκλικοί κόμβοι. Ναι. Έλεγα για τον κόμβο κάτω στην Πρέβεζα, στην Εθνική Οδό, που είχαν γίνει και πολλά δυστυχήματα. Το δρόμο που είναι από το Λούρου, που βγαίνει Πρέβεζα και τέμνεται μετά, πηγαίνει προς το κανάλι εκεί. Εκεί νομίζω χρήσιμο. Χρήσιμο. Είναι. Αλλά εσείς λέτε, ας πούμε, για την Εκκιοσάρια. Ναι, ναι. Ναι. Το πρόβλημα είναι ο δικός άξονας Πρέβεζα Ιγουμενίτσα. Υπάρχουν και αυτό που ήθελα να πω κυρίως ήταν στα έργα. Πρέπει να δούμε τι έργα γίνονται. Γιατί δίνουμε αυτά τα χρήματα, ποιος ιεραρχεί τα έργα. Μάλιστα. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτά τα χρήματα. Ακόμα για τεχνολογικό πάρκο 50 εκατομμύρια ευρώ. Έχει κανείς αξιολογήσει τι έγινε με το προηγούμενο τεχνολογικό πάρκο? Ναι. Που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σε τι ωφέλησε το κύριο. Σε τι ωφέλησε, πώς λειτουργήσε, αν διαχειριστήκαμε τα ευρωπαϊκά χρήματα όμορφα, ωραία, αν είχε αποδοτικότητα, σύνδεση πραγματική με την κοινωνία, ο σκοπός που δημιουργήθηκε, ή θα φτιάξουμε πάλι ένα κτίριο και θα κάνουμε real estate business που λέμε με σιτικές επιχειρήσεις. Ναι. Θα είναι ένα ξερό κτίριο. Υπάρχουν πολλές παρατάξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι υπόλοιπες εκτός από την συμπολίτευση, εκτός από την Περιφερειακή Αρχή, που ασκούν κριτική στα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής, της Περιφέρειας και στον κύριο Καχαμάνη. Η δική σας κριτική, πόσο κοντά βρίσκεται σε ορισμένες κριτικές, με άλλα λόγια, πόσο κοντά είστε στην άποψη ορισμένων παρατάξεων που δρούν ήδη και λειτουργούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ποια είναι η πιο κοντινή σας, να το πω έτσι, παράταξη από αυτές που υπάρχουν ήδη? Κοιτάξτε, κύριε κοντινή σας εννοώ, όχι πολιτικά εννοώ, δηλαδή όσον αφορά την αντίληψη που έχετε για μια σειρά ζητήματα. Γίνεται, όλοι κάνουν μια προσπάθεια. Ο κόσμος θα κρίνει το πόσο καλή ήταν αυτή η προσπάθεια της κάθε παράταξης. Εμείς δεν έχουμε
δογματισμό, δεν θα αναγνωρίσουμε τις καλές προσπάθειες, ακόμη και από την Περιφερειακή Αρχή. Δεν θα πούμε όχι σε πράγματα που είναι θετικά και βλέπουμε ότι πραγματικά έχουν όφελος για την περιοχή. Δεν μπορώ να απαντήσω σε ποια περιφερειακή παράταξη είμαστε πιο κοντά. Θα πω όμως ότι θεωρώ πως έπρεπε να υπάρχει μια πιο έντονη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση. Εμείς έχουμε το μειονέκτημα, κύριε Γκότσο, ως νέος συνδυασμός, να μην έχουμε θεσμικό ρόλο. Είναι άλλο ένα μειονέκτημα που ξεκινάμε πολύ πίσω. Ξεκινάμε να τρέξουμε έναν μαραθώνιο και ήδη οι άλλοι βρίσκονται, η νη περιφερειακή αρχή βρίσκεται στο 30 χιλιόμετρο από τα 42. Εμείς ξεκινάμε από την αρχή. Οι παρατάξεις ήδη έχουν το θεσμικό τους ρόλο, την πρόσβαση στα μέσα. Αλλά δεν μπορώ να. Δυστυχώς αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να σας την απαντήσω. Δεν θεωρώ ότι είμαστε κοντά σε κάποια παράταξη. Έχουμε δική μας φιλοσοφία και θα φανεί και στο πρόγραμμά μας. Τώρα, πώς πάνε οι προετοιμασίες οι δικές σας, διότι αυτός ο αγώνας για την περιφέρεια είναι δύσκολος. Καταλαβαίνετε και εσείς διαφορετική νομή. Σε κάθε περιφέρεια, μου λέγατε πριν, και σε κάθε νομό είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη είναι η Πρέβεζα, άλλη είναι η Πάργα, ακόμα και στον ίδιο τον νομό. Πού βρίσκεστε, κύριε Γεωργόπουλε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον πολύ αφορά αυτό, αλλά θα δεν έχω πρόβλημα να σας απαντήσω. Είμαστε σε ένα επίπεδο οργανωτικό, στελεχωνόμαστε το κομμάτι των υποψηφίων αυτή τη στιγμή. Συζητάμε με κόσμο, ταυτόχρονα αναπτύσσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο εκτιμούμε μετά τον, περίπου στον Απρίλιο θα είμαστε 100% έτοιμοι σε αυτό. Κατά το Μάρτιο, η στοχοθεσία μας είναι ότι το Μάρτιο να έχουμε το 70% των ψηφοδελτίων μας. Έχουμε ένα πυρήνα υποψηφίων αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ταυτόχρονα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τοποθετούμαστε σε ζητήματα που θεωρούμε εκεί. Όνομα και τέτοια διαδικαστικά. Υπάρχει το όνομα, υπάρχουν τα γραφεία μας. Στη χρήση του Πάτσι είναι επισκέψιμα. Το όνομα της παράταξης αποφασίσαμε να είναι το Φως. Θέλαμε κάτι διαφορετικό, κάτι διαβιές, κάτι που να δείχνει και τη διαφορετικότητά μας. Εννοείται ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και. Θέλουμε και απευθύνω και ένα κάλεσμα στον κόσμο να συμμετάσχει. Πρέπει να συμμετάσχει γιατί είναι πολύ καθοριστικό και για την επόμενη τετραετία της Ηπείρου. Κύριε Γεωργόπουλε, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη συζήτηση. Στην πορεία θα έχουμε κι άλλες. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια στην δραστηριότητά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.